Χαίρετε φίλοι μου, με γεια σας στο νέο αμάξι. Σήμερα θα δούμε τον Dacia Sandero Stepway, την οθόνη πολυμέσων. Εγώ το έχω ένα χρόνο, κανένα παράπονο, μια χαρά πάει. Δεν λέω φουλάρισμα, λες και έχω μηχανάκι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, μπορείτε να κάνετε τα πάντα με την οθόνη πολυμέσων, να ακούσετε μουσική, να δείτε βίντεο, τους χάρτες σας, όλα τα πάντα. Εγώ θα σας παραθέσω και όλους τους κωδικούς από ό,τι version υπάρχει. Είναι μετά στο τέλος από το βίντεο. Δεν θα χρειάζεται πολλά, ένα καλωδιάκι και ένα στικάκι. Μπορείτε να κατεβάσετε από την εφαρμογή της Dacia Control Media ό,τι θέλετε, να την έχετε στο κινητό. Με το που κάνετε σύνδεση θα βγουν τα πάντα, και με το στικάκι, με αυτό εδώ, με ένα απλό στικάκι, να τη βάλετε στη θύρα και να δείτε ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε χρησιμότητες και κωδικούς. Λοιπόν, η πρώτη χρήση που θα δούμε είναι από το Dacia Media Control. Έχουμε συνδέσει το κινητάκι μας με την οθόνη και έχει το μενού αυτό εδώ. Μέσω του κινητού έχετε τηλέφωνο, έχετε το Viber, έχετε χάρτες, ό,τι έχετε βασικά μεταφέρετε εδώ πέρα. Η πρώτη ρύθμιση είναι αυτή. Η δεύτερη επιλογή μας, αν θέλουμε να αλλάξουμε το όλο θέμα, μην είναι έτσι μαύρο, είναι να πάμε στη ρύθμιση, στην έκδοση συστήματος, και εδώ έχει έναν άγραφο κωδικό, έναν άτυπο 2, 3, 4, 5 και σε πάει στο test mode. Λοιπόν, ο δικός μου κωδικός είναι 84 84. Ok, τον σβήνουμε και μετά πατάμε 26 88. Και σε μεταφέρει εδώ στο μενού. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα στικάκι στο PC μας, να κατεβάσουμε, γιατί έχει βιντεάκι με τις οδηγίες που σας το βάλω και αυτό, και να πάμε στο MECOM test και να αλλάξουμε όσες φορές θέλουμε. Έχει Dacia, έχει Renault θέμα, είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Και το τρίτο, πέραν από τη μουσική και το ράδιο, είναι να βάλουμε το στικάκι μας. Να περιμένουμε να το αναγνωρίσει. Αν έχουμε βιντεάκια, πάμε στα πολυμέσα. Μία ταινία είναι αυτό εδώ. Σε μένα είπες όταν με παντρεύτηκες ότι δεν ήξερες ότι θα έπαιρνες τέσσερις μαζί. Ε, και εσύ που δεν λες. Κονομά.
εύκολο και απλό.